κυρίες και κύριοι, θα σας πάμε Σουηδία, στη Στοχόλμη. Εκεί θα συναντήσουμε έναν Έλληνα, ο οποίος εργάζεται εκεί. Είναι ο κύριος Νίκος Μπελούγμπασης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Ελλάδα, από την Θράκη, από την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνετε, κύριε Μπελούγμπαση? Πολύ, πολύ καλά. Λίγο φοβισμένος, αλλά πολύ καλά. Φοβισμένος. Κατά τα άλλα είμαι καλά. Όπως όλοι μας. Ναι, ναι. Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται στη Σουηδία, γιατί στη Σουηδία είχαμε δει στην αρχή να ακολουθεί, να παίρνει ένα άλλο μοντέλο, δικό της μοντέλο η Σουηδία, και τελικά έχουμε δει τις τελευταίες μέρες να έχουμε πάρα πολλούς θανάτους από τον κορονοϊό. Πώς ζείτε εσείς όλη αυτή την κατάσταση εκεί? Εγώ έχω μπει σε θολουσία καραντίνα. Έχω μιλήσει με γιατρό, επειδή οδηγώ ταξί εδώ πάνω στο Στοκχόλμη και έχω τις φοβίες μου. Επειδή οι Σουηδοί κυκλοφορούν τελείως ελεύθεροι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά, και αυτό εμένα με δημιουργεί ένα συνέστημα φόβου, και επειδή πρέπει να είμαι προσεκτικός με ορισμένα πράγματα στη ζωή μου, έχω κάποιο μικρό προβληματάκι και δεν θέλω να μπλέξω άσχημα εδώ. Γιατί και η ιατρική περίθαλψη δεν είναι όπως νομίζετε ίσως στην Ελλάδα. Έτσι, η ΜΕΘ στη Σουηδία πριν το ξέσπασμα του κορονοϊού ήταν λιγότερες ακόμα και από την Ελλάδα εδώ στη Σουηδία. Δηλαδή στην Ελλάδα είχαμε περίπου 600, ενώ στη Σουηδία είχαμε λιγότερες από 600 ΜΕΘ. Μάλιστα. Εσείς είχατε καταλάβει να έχετε κάποια συμπτώματα και επικοινωνήσατε με τον γιατρό? Όχι, προκειμένου να προστατευτείτε, επειδή ανήκετε σε κάποιες επαφείς ομάδες, ας πούμε. Ακριβώς. Οπότε, ας πούμε, κοίταξα, ας πούμε, να προφυλαχτώ. Ζήτησαμε και μου λέει, καλά θα κάνεις, να μην δουλεύεις. Και είμαι τώρα καραντίνα. Άντε, εσείς το κάνατε. Οι Σουηδοί, οι υπόλοιποι δηλαδή, δεν το κάνουν αυτό? Δεν φοβούνται και κυκλοφορούν ελεύθεροι, λειτουργούν όλα κανονικά στη Σουηδία? Δεν ξέρω, θα σας δείξω μία φωτογραφία. Δεν ξέρω, θα μπορέσετε να την δείτε. Να σας δείξω κάπως έτσι. Ναι. Φαίνεται κάπως, φαίνεται έτσι. Ναι, με τον κόσμο, ναι, με αρκετό κόσμο. Αυτή η φωτογραφία την έδειξα χθες και σε ένα πρόγραμμα, σε μια τηλεόραση της Κοζάνης, δεν φάνηκε πολύ καλά. Είναι μια φωτογραφία της Παρασκευής. Ναι. Και έχουν κάνει ουρά στο κατάστημα, επειδή εδώ είναι μονοπόλιο, στο κατάστημα που πουλάει αλκοολούχα ποτά, για να αγοράσουν κρασιά. Καταλάβατε. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, διαβάζουν εφημερίδες, τι κάνουν, κοιτάνε τηλεόραση. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε στη τηλεόραση. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει κορονοϊός. Δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, στα νοσοκομεία, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο που είναι αρκετά κοντά από την περιοχή που είμαι εγώ, έχουν τοποθετήσει πολλά κοντέινερ ψυγεία για να βάλουν μέσα τα πτώματα. Έχουν ετοιμαστεί δηλαδή. Ναι, έχουν ετοιμαστεί. Και για να πάρουν μέτρα, τώρα είναι κάπου χαμένοι μέσα στους διαδρόμους της Βουλής. Γιατί λένε, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά λένε, υποστηρίζουν ότι για να κάνουν τελείως, να απαγορέψουν κυκλοφορίες και να κλείσουν όλα τα σχολεία, όλους τους παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά τα μέτρα που πήρε όλη η Ευρώπη φυσικά, όλος ο κόσμος θα έλεγα, πρέπει να γίνουν συνταγματικές αλλαγές. Ναι. Ή να ψηφιστούν μες στη Βουλή. Αλλά κάπου έχουν χαθεί εκεί πέρα στους διαδρόμους της Βουλής και καθυστερούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάπου έχουν καταλάβει, μάλλον πιστεύω ότι κάπου έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Ήδη στη Φιλανδία έχουν σχεδόν υποέλεγχο την όλη κατάσταση. Οι Δανείοι σκέφτονται να ανοίξουν τα σύνορά τους, αν και μου ακούγεται λίγο νωρίς αυτό. Δηλαδή, μάλλον έχουν σημειώσει κάποια βήματα προς τα μπροστά σε αυτές τις χώρες. Οι Σουηδοί όχι. Η Σουηδία είναι πολύ πίσω και πιστεύω ότι αν συνεχίσουν έτσι, η υπόλοιπη Ευρώπη θα έχει βρει τους κανονικούς ρυθμούς, κανονικούς μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. Ναι. Και η Σουηδία ακόμα θα παλεύουν να περιορίσουν τον κορονοϊό. Μάλιστα. Τι θερμοκρασίες έχετε εκεί?
Ζέστη, ζέστη. Γύρω στους 12 βαθμούς είχε σήμερα, 13. Είχε καλή. Μάλιστα, ναι, δεν είχε πολύ. Επειδή υπάρχει ελπίδα, όλοι περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία, να φτιάξει ο καιρός, μήπως και λίγο καταλαγιάσει αυτό ο κορονοϊός και δεν είναι τόσο επιθετικός. Γι' αυτό σας ρωτάω και εσάς, γιατί από τη στιγμή που δεν λαμβάνονται μέτρα και η Σουηδία είναι και μια βόρεια χώρα, κατανοώ αυτό που λέτε, ότι θα αργήσει πάρα πολύ να συνέλθει η Σουηδία. Να αλλάξουν τα μέτρα, εάν δεν γίνουν, εάν οι περιορισμοί στην κίνηση των ανθρώπων δεξιά και αριστερά μέσα στα μαζική μεταφοράς, λεωφορεία, μετρό, δεν περιοριστεί, εγώ πιστεύω ότι θα αργήσουν πάρα πολύ. Θα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης, η οποία θα φέρει τον κορονοϊό σε κάποια, ας πούμε, ελεγχόμενα επίπεδα. Σήμερα, ας πούμε, τι λένε τα στοιχεία για την Σουηδία, για την χώρα, πόσους νεκρούς είχατε, πόσα κρούσματα είναι. Οι νεκροί στη Σουηδία είναι σχεδόν το διπλάσιο από ό,τι είναι και στις τέσσερις χώρες, στις υπόλοιπες τρεις χώρες της Σκανδιναβίας. Δανία, Νορβηγία και Φιλανδία. Δηλαδή, στη Σουηδία έχουμε σχεδόν 700 νεκρούς, 687. Και μετά έχουμε, ας πούμε, στην Νορβηγία, δεν είναι μεγάλος αριθμός, και οι Νορβηγοί είχαν πολύ πιο πολλά κρούσματα εξ αρχής, πολύ περισσότερα από τους Σουηδούς, αλλά έχουν περιορίσει πολύ τον αριθμό των νεκρών τους. Στην Νορβηγία, λοιπόν, έχουμε 100 νεκρούς. Στη Φιλανδία έχουμε, θα σας τα πω αμέσως τα στοιχεία, στη Φιλανδία έχουμε 40 νεκρούς. Και στην Δανία, εκεί έχουμε περισσότερους, δεν ξέρω γιατί, 218. Οπότε έχουμε 340, περίπου 340 σε όλες τις τρεις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες είναι περίπου 15 εκατομμύρια και οι τρεις μαζί. Η Σουηδία είναι 10 εκατομμύρια. Είναι όπως Σουηδία, η Ελλάδα, είναι ας πούμε μετρήσιμα τα νούμερα. Μπορούμε να τις συγκρίνουμε τον πληθυσμό της, μπορούμε να τις συγκρίνουμε κάλλιστα με την Ελλάδα. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος νεκρός εδώ πέρα είχε... Νομίζω ότι κόπηκε, επαναλάβετε πάλι, κόπηκε το Skype, ναι. Θα σας ακούσουμε τηλεφωνικά. Ναι. Το πρώτο συμβάν, ας πούμε, στη Σουηδία ήταν την ίδια μέρα με την Ελλάδα. Το πρώτο συμβάν, ας πούμε, ότι πέθανε κάποιος ασθενής. Αλλά όπως βλέπετε, οι αριθμοί εδώ πέρα, ας πούμε, έχουν ξεφύγει πολύ. Και οι επιδημιολόγοι προειδοποιούν, ας πούμε, ότι θα φτάσουμε τους μέγιστους αριθμούς την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Και δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κανένα μέτρο, δηλαδή ούτε ένα μέτρο μετακίνησης. Κοιτάξτε, δείτε, έχουν κλείσει τα... Εγώ ήμουν έξω και εργαζόμουν, έτσι. Αφού ήρθε ο κορονοϊός, ήμουν έξω και εργαζόμουν, προσπάθησα να δουλέψω λίγο. Αλλά μετά κάποια στιγμή είδα ένα λεωφορείο γεμάτο με κόσμο, ξαναβλέπω ένα άλλο λεωφορείο γεμάτο με κόσμο, και λέω, εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Και από την επόμενη μέρα σταμάτησα να δουλεύω. Γιατί έχουμε πολλές αρρώστιες στους οδηγούς, γράφονται άρρωστοι γιατί φοβούνται να δουλέψουν οι άνθρωποι. Οπότε τι γίνεται. Αυτός ο κόσμος που είναι έξω συσσωρεύεται σε λιγότερους αριθμούς λεωφορείων. Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, να περάσουν τρία λεωφορεία σε μια γραμμή σε 20 λεπτά, περνάει μόνο ένα. Οπότε τα λεωφορεία αυτά γεμίζουν. Καταλάβατε. Οπότε, βλέποντας αυτό το συμβάν, εγώ, ας πούμε, φοβήθηκα και λέω, δεν έχω καμία δουλειά να είμαι έξω και να δουλεύω. Μέτρα έχουν πάρει τα εξής. Είχαν πάρει στην αρχή ότι απαγορεύεται να συνευρίσκονται πάνω από 500 άτομα. Τώρα το μειώσαν και το κάναν 50. Τα εστιατόρια παραμένουν ανοιχτά. Άκουσον. Τα εστιατόρια παραμένουν ανοιχτά και τα μπαρ. Και ο κόσμος πηγαίνει κανονικά, δηλαδή. Δεν είναι ότι μόνο είναι ανοιχτά. Όχι όπως πριν. Όχι όπως αλλά καφετέρες, βλέπεις στις καφετέρες μέσα κόσμο. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε. Βλέπεις κόσμο. Και μέσα στα εστιατόρια βλέπεις κόσμο. Όχι τόσο πολύ όπως πριν. Παραλαμβάνω. Αλλά ότι μαζεύεται κόσμο στα εστιατόρια, μαζεύεται. Μας έδειξε και την ουρά στο μαγαζί που πουλάει τα αλκοολούχα ποτά. Τα μοναδικά μέτρα, ας πούμε, που πήραν ήταν ότι
κλείσαν τα πανεπιστήμια και τα λύκεια, αν δεν κάνω λάθος. Τα λύκεια και τα γυμνάσια. Ναι. Τα σχολεία, τα δημοτικά παραμένουν ανοιχτά, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί. Πολλές δουλειές κλείνουν. Mm-hmm. Την πρώτη εβδομάδα, να φανταστείτε, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου είχαμε στην Σουηδία 50.000 απολύσεις. 50.000 καινούριους άνεργους σε μία εβδομάδα. Mm-hmm. Πολλοί έχουν, όσοι μπορούν, εγώ δεν μπορώ να πάρω με το ταξί μου να δουλεύω από το σπίτι. Έτσι, είμαι υποχρεωμένος να βγω στους δρόμους. Μακάρι να μπορούσα να κάνω από το σπίτι. Αλλά αρκετοί δουλεύουν, εργάζονται το σπίτι τους, όσοι μπορούν φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά, πολλές εταιρείες κλείνουν. Mm-hmm. Πολλές εταιρείες κλείνουν και δηλαδή με το να προσπαθούν να σώσουν την οικονομία δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν τίποτα, γιατί όταν ας πούμε η οικονομία δεν λειτουργεί στη Γερμανία, όταν δεν λειτουργεί στη Δανία, όταν δεν λειτουργεί στη Γαλλία και η Σουηδία ας πούμε τα κατάφερε να κρατήσουν στα πόδια την οικονομία τους. Δωρονάδωρον, όταν δεν λειτουργούν οι οικονομίες των άλλων χωρών, δεν θα λειτουργήσει και η δικιά τους. Πείτε μου κάτι. Είναι μια χώρα καθαρά με εξαγωγές. Ναι. Έβλεπα τα κρούσματα έτσι προηγουμένως σε αυτό το site το παγκόσμιο που δείχνει πώς αυξάνονται τα κρούσματα του κορονοϊού και είδα μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν γίνει καλά από τον κορονοϊό στην Σουηδία. Δηλαδή, ενώ έχετε ας πούμε 6.000 κρούσματα, έχετε και 2.500 από αυτούς που θεραπεύτηκαν. Το σύστημα υγείας πώς λειτουργεί εκεί, πέρα από την ΣΜΕΘ που μου είπατε στην αρχή ότι είναι πάρα πολύ λίγες. Εγώ βλέπω ότι αυτοί που έχουν αναρρώσει εδώ είναι 205 άτομα. Μάλιστα, αυτοί που είναι σε θεραπεία αυτή τη στιγμή είναι 7.500 και τα συνολικά κρούσματα είναι 8.400. Δεν έχει 2.000 που έχουν αναρρώσει, είναι 205. Γιατί με έκανε κιόλας και εντύπωση όταν είδα αυτά τα νούμερα που τα πρόσεξα. Στην Νορβηγία έχουμε 332 που έχουν αναρρώσει. Mm-hmm. Στη Φιλανδία έχουμε πολλούς που έχουν αναρρώσει. Μάλλον το σύστημά τους λειτουργεί πολύ καλύτερα. Έχουμε 300. Παρότι τα κρούσματά τους είναι. Το σύστημα υγείας στην Σουηδία πώς είναι, γιατί νομίζω ότι είναι ο μεγάλος ο φόβος όλων το σύστημα υγείας σε κάθε χώρα σε αυτήν που ζούμε, ότι μην φτάσουμε στο σημείο να πέσουμε στην ανάγκη αυτή. Εκεί πώς λειτουργεί, υπάρχει επαρκές ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό. Όχι. Κάνα κάποιες προσλήψεις. Ανοίξαν ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο, το μετατρέψαν σε νοσοκομείο, ο στρατός. Mm-hmm. Γιατί το 1993, μετά από μερικά χρόνια, εγώ έφυγα από εδώ και ξαναγύρισα πριν από 5 χρόνια. Το 1993 η Σουηδία είχε 4.300 μεθ. 4.300. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πάρα πολύ μεγάλος. Αυτή ήταν η Σουηδία. Αυτή ήταν η Σουηδία. Έτσι λειτουργούσε η Σουηδία. Αλλά τώρα με τον κορονοϊό δεν ήταν ούτε 550 ημέρες. Μάλιστα. Έχει αλλάξει πολύ. Αυτό το ας πούμε, μειώνουμε το σύστημα της δημόσιας υγείας, έχει υπερισχύσει και εδώ αυτή η ιδέα. Και μάλλον θα την πληρώσουμε τη ζωή της πολλοί άνθρωποι. Επίσης, εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού, και ενώ ας πούμε ακούμε από διάφορους στην Ευρώπη να ζητούν την επίταξη ορισμένων ιδιωτικών νοσοκομείων, στην Ιρλανδία παραδείγματος χάρη έχει συμβεί αυτό ήδη, mm-hmm. δεν ξέρω εσύ έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, mm-hmm. στη Σουηδία ακριβώς πριν από 10 μέρες έκλεισε η διαπραγμάτευση και πούλησαν ένα δημόσιο νοσοκομείο σε ιδιώτη, σε ιδιωτική εταιρεία, εν μέσω κορονοϊού αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μπελουκβασί, φύγατε από την Ελλάδα γιατί βλέπατε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να σας σηκώσει άλλο λόγω ανεργίας, λόγω προβλημάτων κτλ. Ξέρετε, φεύγοντας είπατε ότι δεν μπορώ πλέον σε αυτή τη χώρα. Τώρα είστε σε μια χώρα την οποία φανταζόμαστε πιο εξελιγμένη κτλ. Τώρα με αυτά που μας λέτε λίγο αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπετε την λειτουργία της Ελλάδος απέναντι σε αυτή την πανδημία του κορονοϊού τώρα που είστε έξω από αυτό, από μία άλλη χώρα αλλάζουν τελικά όλα αυτά τα οποία σκεφτόσασταν για την Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αν μπορούσα να επιλέξω αυτή τη στιγμή θα έχουμε Ελλάδα. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν κλήσεις. Επειδή στην Ελλάδα θα είμαι λίγο πιο σίγουρος. Ναι. Εδώ τους φοβάμαι λίγο.
με τον τρόπο που βλέπουν το πρόβλημα, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως ο τρόπος αντιμετώπισης του ίσως είναι καλύτερος εδώ από ό,τι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά με ανησυχεί, με γεμίζει φόβο ο τρόπος που βλέπουν το πρόβλημα. Ο τρόπος που βλέπουν το πρόβλημα. Η φιλοσοφία τους γενικά απέναντι στο πρόβλημα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση πιστεύω ότι ήταν υποχρεωμένη να το κάνει αυτό που έκανε. Διότι το σύστημα υγείας μας, δεν ξέρω, και εσείς το ξέρετε, είχαν γίνει απολύσεις γιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, είχαν μειωθεί πολλά κρεβάτια και ήταν το μόνο που θα μπορούσε, ας πούμε, να... και αυτό ήταν σωστό που έγινε φυσικά. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, τα μέσα που διέθετε η Ελλάδα πριν τον κορονοϊό και το ξέσπασμα του κορονοϊού, αυτό που έγινε στην Ελλάδα ήταν σωστό. Έπρεπε να γίνει, πιστεύω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ελπίζουμε όλα καλά να πάνε, να έρθει το καλοκαίρι, να έρθείτε και στην Ελλάδα, να περάσει όλο αυτό το οποίο ζούμε. Πιστεύω ότι έτσι. Περίπου το Μάιο πιστεύω ότι θα καταφέρουν να βρω κάτι εδώ πάνω. Έτσι, ελπίζουμε μέχρι τότε να έχει λήξει. Να είστε καλά, κύριε Μπελούκπαση, με υγεία. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Να προσέχετε.